Συγκινητική είναι η ανταπόκριση φιλόζωων στις εκκλησίες για παροχή βοήθειας και φροντίδας σε εκατοντάδες οικόσιτα ή αδέσποτα ζώα που επιβίωσαν της πύρινης λέλαπας. Σε χώρο που έχει διαμορφωθεί στο παλιό λατομείο του Γαλατσίου, δεκάδες είναι τα ζώα που περιμένουν να ξανασυναντήσουν τους ανθρώπους που τα φρόντιζαν ή να υιοθετηθούν από κάποιους άλλους που επιθυμούν να τους προσφέρουν μια νέα ζωή. Μη, φύγε, φύγε, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Εκατοντάδες οικόσιτα ζώα συντροφιάς αλλά και αδέσποτα διασώθηκαν από την πύρινη λέλαπα σε Αττική και Εύβοια χάρη στην προσπάθεια εθελοντών και πολιτών. Ανυπεράσπιστες ψυχές που ήρθαν αντιμέτωπες με την ανεξέλεγκτη μανία της φωτιάς βρίσκουν σπίτι στο πρώην λατομείο του Δήμου Γαλατσίου. Ασχολούμαστε πάρα πολύ με το κομμάτι της φιλοξενίας, δηλαδή με το κομμάτι του να μείνουν εδώ, να κοινωνικοποιηθούν μέχρι να επανενωθούν με τον ιδιοκτήτη να υιοθετηθούν. Έχουμε σε 24-ωρη βάση και κτηνίατρους και εκπαιδευτές. Και ασχολούμαστε πάρα πολύ με το να είναι τα ζώα ήρεμα και να προσπαθήσουμε να τα βοηθήσουμε να ξεπεράσουν το σοκ που έχουν υποστεί. Η ανταπόκριση του κόσμου είναι συγκινητική. Σήμερα είμαστε καλυμμένοι γενικά από αύριο και για την υπόλοιπη εβδομάδα υπάρχει ανάγκη. Και οι υιοθεσίες έχουν διαφερθεί αρκετοί και έχουν φύγει και κάποια σκυλιά από εδώ. Και για κάποιους που το είχε χάσει στη φωτιά έχουν βρεθεί σκυλιά. Το έχει βρει από εδώ. Έχουν πάρει και σκυλιά οι ιδιοκτήτες τους που είχαν χαθεί στη φωτιά. Εθελοντές φροντίζουν με κάθε τρόπο τα ζώα, ενώ οι κτηνίατροι τα περιθάλπτουν. Κάποια από αυτά αναμένουν τους ιδιοκτήτες τους να τα αναζητήσουν. Από τα 260, μόνο τα 25 βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Γαλάτσι. Όλα τα υπόλοιπα είναι σε ασφαλείς φιλοξενίες. Και ευχόμαστε όσα δεν αναζητηθούν από τους ιδιοκτήτες, αυτά να είναι και τα σπίτια που θα περάσουν το υπόλοιπο της ζωής τους. Κάποια από τα ζωάκια είναι ταλαιπωρημένα, φέρουν εγκάβματα και λαμβάνουν ειδική αγωγή. Πάνω σε κάθε κλουβί αναγράφεται και το ιστορικό του κάθε τετράποδου φίλου μας. Ανάμεσά τους βλέπουμε και μία μαύρη σκυλίτσα που είναι έγκυος. Ωστόσο, το γεγονός ότι πολλά ζώα δεν είναι τσιπαρισμένα καθιστά δύσκολο το έργο των εθελοντών για να εντοπίσουν τις οικογένειές τους. Δώσαμε ένα σκύλο σε ένα ζευγάρι για να υιοθετηθεί, θεωρώντας ότι μάλλον δεν θα βρούμε την οικογένειά του, γιατί δεν είχε τσιπ, δεν είχε τίποτα. Μετά από δύο μέρες εμφανίστηκε μια κυρία η οποία λέει είναι δικός μου σκύλος και δεν πρόλαβα στην εκκίνωση, δεν ήμουν πάνω και δεν με άφησαν να ανέβω για να σώσω το σκύλο. Δηλαδή ήταν μια υπεύθυνη κηδεμόνας. Και όταν επανενώθηκε ο σκύλος με την ιδιοκτήτριά του, είχαμε δύο γυναίκες που έκλαιγαν. Μία που ήθελε να το κρατήσει και ελπίζει ότι δεν θα βρεθεί ιδιοκτήτης. Και μία που βρήκε το σκύλο της που θεωρούσε ότι είχε κινδυνεύσει και πεθάνει. Όσα ζώα παραμένουν στο χώρο φιλοξενίας Γαλατσίου, αναζητούν τους ανθρώπους που θα τους προσφέρουν την ασφάλεια και τη θαλπορή που έχασαν στην πύρινη κόλαση.